Πάλιν δόξα το Παναγάθο Θεό που μας κατεξίωσε και τελειώσαμε το περασμένο έτος και εισερχόμεθα στο νέο. Εκείνο όμως που μας διεκλώνησε είναι η σημερινή εορτή του ανέκφραστον και άφατον αυτομυστήριον της Θείας Κενώσεως, το οποίο δεν θα μπορέσει ποτέ να ερμηνευθεί. Όχι στην παρούσαν περίοδον της φθοράς, αλλά και στην περίοδο της παλιγενεσίας και της αυθαρσίας, όταν ο άνθρωπος θα φτάσει στην τελειότητα, όχι αυτή που είχε προπτωτικά, αλλά αυτή που απέκτησε με την γένωση του Θεού Λόγου, ούτε τότε θα μπορέσει να ερμηνευθεί το μυστήριο της Θείας Κενώσεως. Και εδώ ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε κάποια είσοδο για να βρούμε, διότι η μεν αξία που δίδεται τώρα είναι ασύλληπτη και απερίγραπτη, αλλά χαριντίνος άραγε έγινε το μεγάλο αυτό μυστήριο. Είναι από την αρχή της κατασκευής. Βλέπετε, η κατασκευή του ανθρώπου ήταν ένα ασύλληπτο μυστήριο που δεν περιείχεται μέσα στον νόμο της δημιουργίας. Μάθαμε από τη Γραφή ότι ο Λόγος του Θεού, αυτός διού τα πάντα γένετο, είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και εκτίθησαν. Ακούμε όταν απεφάσισε να δημιουργήσει. Γεννηθεί το φως και παρήχθη το φως. Γεννηθεί το στερέωμα, παρήχθη. Και ούτω καθεξής όλοι οι χτίσεις, οι αισθητοί, αλλά οι θεολόγοι πατέρες είναι ακόμα και εννοούμενοι από τον ίδιο τρόπο της προσταγής του Θείου Λόγου κατασκευάστησαν τα σύμπαντα και αυτός ο χρόνος. Αλλά το παράδοξο είναι ότι σε όλη αυτή την τελειότητα της δημιουργίας και της επεμβάσεως της παντοκρατορίας του Θεού δεν ακούμε καμιά συγκίνηση, καμιά έκπληξη. Την ακούμε μόνο στην κατασκευή του ανθρώπου. Όταν απεφάσισε ο Θεός την κατασκευή του ανθρώπου και θέλησε να ενώσει τους δύο κόσμους, των αισθητών και των νοητών, τότε ιδιοχείρος τρόπος του λέγει, όχι προστακτικά, κατασκευάζει τον άνθρωπο, παίρνει την ύλη, τη μορφοποιεί και με θείο προσωπικό του εμφύσιμα δημιουργεί την αθάνατο και θεωρεί την ψυχή του ανθρώπου. Και τότε βλέπουμε με τα εκπλήξεως την άκφραση του τριωδικού Θεού. Τότε μαθαίνουμε το τρισυπόστατο της θεότητος. Διότι μέχρι τότε όλοι οι χτίσεις ήξεραν εις των ενικών αριθμών ο Θεός. Ο Θεός που σημαίνει ένα. Εκεί ακόμα σε πληθυντικό αριθμό να εκφράζονται και τα τρία πρόσωπα. Με πλήρη ευαρέσκεια θεοπρεπή, ο επίησε με άνθρωπο, κατ' εικόνα η μετέρα και ομοίωση. Τούτο η σημερινή γενιά δεν μπορεί να το πιάσει.
Άρα ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα χτίσμα όπως τα υπόλοιπα. Είναι ένα αντίτυπο του προτύπου. Και γι' αυτό ο άνθρωπος είναι πλήρης θεοειδής. Και μετά την παράβαση που έκαμε της εντολής, κατά ανάγκη ξέπεσε ο άνθρωπος. Τώρα κοιτάξτε το μυστήριο του μεγαλείου, τι σημαίνει τώρα άνθρωπος. Τι δύσκολο ήταν τότε στο Λόγο του Θεού να πάρει μια άλλη χούφτα χώμα και να τη φυσήσει και να κάνει ένα καινούριο απαθή άνθρωπο. Πυθύνιο, υποτακτικό. Δεν το κάνει αυτό. Αποφασίζει να επαναφέρει πίσω αυτόν ο οποίος εξυπαιτειότητος του εξέπεσε. Και εδώ το μυστήριο εξελίσσεται ασυλλήπτως πλέον. Τι αδυνατούσε εις των λόγων του Θεού, αυτός που προστακτικά παράγει τα σύμπαντα και τα διέπει, να διατάξει την επιστροφή του ανθρώπου και την θεραπεία του. Δεν είναι αυτός τον οποίο άχρητου νυν η χτίσης συνοδύνει και συστενάζει την αποκαραδοκία των ιών του Θεού απεκδεχομένη, είναι και η χτίσης απολαύσει την δόξα της, ότι πετάγει στην φθοράν ούχε κούσα, αλλά δω την υποτάξαντα. Μαθαίναμε ότι σύμπασα η χτίσης συνοδύνει και συστενάζει και συνεχώς δικάζεται τροποντινά με τον Θεό και προσδοκά την έλευσή του να ανακαινιστεί η χτίσης που υπετάγει στη φθορά για την ανθρωπίνη παράβαση. Μυστήρια, μυστηρία. Μπορούσε ο Λόγος του Θεού, όμως δεν το κάνει αυτό. Είναι πολλοί οι λόγοι. Εμείς θα μόνο πιάσουμε μόνο δύο. Εάν ο Θεός κατά προστακτικών τρόπων επανέφερε τον άνθρωπο, τότε θα επάθαινε τροποντινά υποβιβασμόν η ανθρωπίνη προσωπικότης του κατοικώνα και ομοίωση. Ή θα υποτίθεται ότι το σφάλμα της πτώσεως ανήκαινε στη δημιουργία και όχι στην ανθρωπίνη προσεξία. Και το δεύτερο είναι ότι θέλησε να μεταδώσει, όχι να επαναφέρει μόνο τον άνθρωπο, αλλά υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου. Εκεί να ανεβάσει τον άνθρωπο στην αξία για την οποία τον δημιούργησε, που εκφράζεται το κατ' εικόνα και ομοίωση. Αλλά το περισσότερο από όλα είναι για να εκφράσει την πατρική του ιδιότητα απέναντι του ανθρώπου και περιρεπατήρ των σύμπαντων όντων. Εκδηλώνει μόνο προς τον άνθρωπο την πατρική του ιδιότητα, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δεν υποβιβάζει την ανθρώπινη προσωπικότητα με προσταγές και με επεμβάσεις. Κατεβαίνει αυτός στο βάθος της ταπεινοφροσύνης, ενδύεται τον άνθρωπο τον ίδιο να αποθεραπεύσει το τραύμα της πτώσεως και να τον υψώσει στην αξία που του ανήκει ως θεοειδούς πλέον κατασκευάσματος. Μυστήρια, μυστηρίο. Το είναι το θέμα της γενώσεως του Θεού Λόγου. Όταν ο ίδιος ο Θεός Λόγος λέει δεν είναι άξιος όλος ο κόσμος για ένα άνθρωπο, βγάζουμε ένα συμπέρασμα της αξιότητος που έχει η ανθρωπίνη προσωπικότητα. Και όταν λέει κόσμον ο Λόγος του Θεού, δεν εννοεί την γη, ένα μόριο της χτίσεως, εννοεί το σύμπαν. Ολόκληρο το σύμπαν δεν ισοδυναμεί με ένα άνθρωπο, με την αξία ενός ανθρώπου. Εδώ λοιπόν ερμηνεύεται ο λόγος για τον οποίο έγινε η Θεία και Ένωση. Και η Δευτέρα είναι ότι φοράει την ανθρωπίνη οντότητα ο λόγος του Θεού και κοινωνάει με τη χτίση του. Πόσο η χτίση προσδοκούσε να δει αυτόν που λατρεύει και προσκυνεί, και αυτοί ακόμα οι άγγελοι που τον κρατούν στον νόμο τους, τρόπος του λέγει. Ούτε αυτοί δεν μπορούσαν να τον ειδούν. Προσδοκούσαν κι αυτοί σύμφωνα με τις προφητείες ότι κάποτε θα θελήσει να εμφανιστεί.
και εμφανίζεται μέσω του ανθρώπου. Ο γαρδίπο αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ. Προτιμάει να επικοινωνήσει με την κτήση του Θεός δια του ανθρώπου μόνο. Ούτως ώστε να το θεραπεύσει και από το τραύμα, αλλά και να το ρεψώσει στην αξία της πραγματικής θέσης του κατοικώνα και ομοίωση. Και αυτό μας εχάρισε ο Θεός, λένε οι Απόστολοι, με τη σάρκωσή του και την γέρωσή του. Αγαθά, ίσα επιθυμούσι, άγγελη παρακύψε. Για εμελεύσετε αυτό το μυστήριο, πόσο μεγάλο είναι. Τι λείπει στους αγγέλους, όταν κρατούν πάνω τους τον Θεό και με ασύλληπτη ευλάβεια και αγάπη τον διακονούν. Τι τους έλειπεν, ούτως ώστε τώρα να παρακύψουν, να δουν κάτι στο οποίο τους απαγορεύεται να μπουν. Εδώ είναι το μυστήριο. Είναι ακριβώς η θεανθρωποίηση. Μετά τη σάρκωση του λόγου, ο άνθρωπος μπαίνει στον θεανθρωπισμό. Γίνεται υποστατικά και οντολογικά θεάνθρωπος. Αυτό οι άγγελοι δεν μπορούν να το αποκτήσουν. Διότι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Ο άνθρωπος αυτή την ώρα γίνεται Υιός του Θεού. Λέει ο Κύριος μας πολλαπλά στη γραφή. Τώρα δεν θα τα κρατήσει η μνήμη μου, να σας αναφέρω πολλά. Αλλά αυτό που λέει στους μαθητάς παρηγορώντας τους, αναβαίνω εις τον πατέρα μου και πατέρα ημών. Και όταν λέει στην τελευταία του προσευχή, όταν ετελείωσε τα πάντα και θα ανέβαινε πλέον εις την δόξα του, θέλω Πάτερ, λέει, για να όπου είμαι εγώ, για να όσοι και αυτοί. Και λέει παρακάτω, «Σι Πάτερ εν εμεί, καγώ εν αυτής, για να όσοι είναι καθώς εμείς ένας με». Μυστήρια, μυστήριο. Βλέπουμε δια της σαρκώσεως του. Ζυμώνει και αναμειγνύει την θείαν και την ανθρωπίνη φύση και την κάνει ένα. Μόνο στον άνθρωπο, σε κανένα άλλο είδος χτίσματος. Στον άνθρωπο. Αυτά όλα περιέχει η σημερινή η άφατος κένωσης του Θεού Λόγου. Σκεφτείτε βάθος ταπεινοφροσύνης. Αυτός ο οποίος δεν τον χωράει χτίσεις, είναι απερίγραπτος. Όλο το σύμπαν είναι εντός του Θεού. Δεν έχει περιγραφή, δεν έχει χωρητικότητα. Αυτός είναι διού τα πάντα γένετο. Αυτός είναι με τις δύο υπέρθεες υπερφυσικές του κινήσεις που διέπλασε και συνέχεια το πάν. Η πρώτη κίνηση στις θελήσεως του ήταν δημιουργική και προστακτικά την παρήγαγε. Αλλά αν και παρήκθησαν τα πάντα ως αιτιατά, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Επεμβαίνει η δευτέρα θέση της ενεργείας του λόγου, η συνεκτική, και κρατάει τα πάντα στην αρμονία. Όχι στο είναι, αλλά και στο ευ είναι. Μυστήρια ασύλληπτα που δεν καταλαμβάνονται. Δίδει λοιπόν εις τον άνθρωπο την ικανότητα η σάρκωση του Θεού Λόγου τώρα να ανέβει υπεράνω του χτιστού κόσμου. Αυτό επιτρέπεται να το πούμε στο μέτρο της ανθρωπίνης διανοίας που μπορεί να καταλάβει. Βέβαια, φύση Θεός δεν γίνεται ποτέ ο άνθρωπος, αλλά θέση Θεός γίνεται. Εάν ένα παιδάκι υιοθετηθεί, το οποίο το βρήκαν πεταμένο σε ένα καλάθι και το υιοθέτησε ένας ευγενής άρχοντας, νομίμος, χωρίς να έχει σχέση ποιο ήταν αυτό και από πού παράγεται. Αυτή την ώρα είναι παιδί αυτού που το υιοθέτησε. Κληρονομεί το όνομά του, τον τίτλο του, την αξία του, την θέση του, την περιουσία του και το όνομά του. Γίνεται Υιός του πλέον. Κάτι παρεμφερές, αν και δεν είναι απόλυτα όμοιο. Έτσι γίνεται και για τον άνθρωπο. Όλα τούτα όμως, αδελφοί μου, είναι γεγονός ότι έγιναν από την θεία φιλανθρωπία.
αλλά όμως κατεβαίνουμε χαμηλότερα στο επίπεδο της καθηκοντολογίας. Ναι, μεν, πραγματικά έτσι είναι όπως τα είπαμε. Όμως δεν θα γίνουν αυτά μηχανικά, επειδή οι πτώσεις δεν έγινε μαγικά και μηχανικά, τυχαία. Έγινε δια της εκουσιότητος της ανθρωπίνης λανθασμένης κρίσεως. Τώρα λοιπόν μας εδόθη όλη η δύναμη της καταξιώσεως του μεγαλείου τούτου, αλλά δια της προσωπικής επεμβάσεως. Επειδή εκουσίως εμείς παρέμεναν την εντολή και μόνοι μας κατεδικάστημαν στη φθορά και στον θάνατο, τώρα απαραίτητος χρειάζεται η ομολογία για να θεραπεύσουμε μόνοι μας εμείς αυτό το οποίο έκαναμε εμείς λάθος. Διότι αλλιώς θα φέρω τώρα ότι η αιτία της πτώσεως ή το λάθος στη δημιουργία. Και βλέπετε και ο Θεός Λόγος υποδίεται και αυτό στον ρόλο του μετανοούντος, του εμπράκτου βιώματος, των εντολών του Θεού, του Θείου Θελήματος, ούτως ώστε να γίνει και παράδειγμα. Και εδώ ο δεύτερος λόγος που δεν υποβιβάζεται η ανθρώπινη προσωπικότηση. Μπορούσε, όπως στην περίοδο του Μωυσέως, να δώσει εντολές στο πώς πρέπει να ζούμε χριστιανικά. Μα εμείς θα λέγαμε, ναι, εσύ καλά τα λες, είσαι Θεός. Αλλά εμείς μπορούμε, για να δείξει ότι μπορούμε και κάτι παραπάνω, υποδίεται τον ρόλο του μετανοούντος. Και ξεκινάει από το πρώτο λάθος, της παρακοής, του ετσιθελητισμού, του αυταρχισμού. Γίνεται υπήκοος προς τον Πατέρα. Υπήκοος μέχρι θανάτου. Δεν το βλέπουμε αυτόν, όταν όλα του τα εξεντελήσονται στο μυστήριο, καταλαβες, των αχραντών του παθών. Τρεις παρεκάλεσε τον Πατέρα, ορνατιστός και κλαίοντας. Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω άμπε μου το ποτήριον τούτο. Πατέρα, άφησε με να τους αναπράσω, αφού εγώ τους κατεσκεύασα. Να αποφύγω την ατιμία αυτήν. Του λέει όχι. Θα τους δείξεις πρακτικά τον τρόπο της επιστροφής, πρακτικά, και θα τους πείσεις ότι είσαι πατέρας τους. Τρεις το παρεκάλεσε και δεν εισηκούστη. Και τότε, βλέπετε, σημαίνει τούτον το απαράβατον πλέον του στόχου και της εννοίας της πρακτικής μετανοίας. Δεν γίνεται, αδελφοί μου, εάν μη δια πρακτικής μετανοίας θεραπεύσουμε τα λάθη της πρωινεστέρας δικής μας βλακείας, είναι αδύνατο να γίνουμε μέτοχοι των θείων Ευαγγελιών. Γι' αυτό και μας λέει, μη γελαστείτε, ο Πάσο λέγομαι Κύριε, Κύριε, έχει τίποτε να κερδίσει. Όχι όποιος πιστεύει ότι υπάρχω σαν Θεός και δεν λέει πως είναι άθεος ή κάτι άλλον πεπλανημένης ιδεολογίας. Αλλά μόνον ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπώμαι. Τι σημαίνει ο έχον? Δηλαδή θα τις αγοράσουμε από κάπου? Ο έχον εδώ σημαίνει εκείνος που φρόντισε να τις μάθει ως καθήκον απόλυτον της οντότητός του, παραπάνω και από την φυσική μορφή της ζωής του ακόμα. Λοιπόν, αυτός που τις έμαθε, ο έχοντας εντός μου και τηρών αυτάς, αυτός εστίνω αγαπώμε. Κατά αυτόν τον τρόπο να αγαπώμε, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ εμφανίσω αυτό αίμα αυτόν. Να, ο δρόμος της πραγματικής επιστροφής, η είσοδος του αγιασμού. Παρακάτω λέει ακόμα πιο σοβαρό λόγο. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν, διαμονήν παραυτοποιήσομεν. Βλέπετε. Γίνεται οντολογικό σκήνομα της θεότητος ο άνθρωπος, τηρώντας τις εντολές. Τώρα τι είναι οι εντολές? Γιατί πολλά ερωτηματικά δέχομαι σε αυτόν τον τομέα
από τη σημερινή γενιά που τα άχασε όλα. Οι εντολές του Θεού, αδελφοί μου, δεν είναι τίποτε που αφορά αυτόν. Δεν είναι δικές του. Εμείς έχουμε εντολές, οι Κύριοι, εις αυτούς που υποβιβάζομαι, που μας εργάζονται, που τους έχουμε ανάγκη. Και κατά ανάγκη τους δίδουμε εντολές. Να εξυπηρετηθούμε μέσω αυτών. Ο Θεός δεν δίνει εντολές για να πάρει κάτι διότι του λείπει. Οι εντολές που δίνει ο Θεός είναι η κούρα της αποθεραπείας, της περιεκτικής διαστροφής που πάθαμε με την πτώση. Ότι με την πτώση του άνθρωπος δεν έχασε μόνο τον παράδεισο, την αιωνιότητα, έπαθε και συντριβή της προσωπικότητός του. Έγινε ο άνθρωπος που ήταν κυριώτης, προσωπικότης, απόλυτος. Έγινε πλέον θύμα της επιρροής. Απέκτησε με την πτώση εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά. Εκ νεότητος αυτού. Λοιπόν τώρα, εφόσον εφορέσαμε την περιεκτική στολή της διαστροφής, τώρα χρειάζεται προσπάθεια. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μας φτάνει η πίστης μόνο. Επειδή η πτώση, η παρακολουθία έγινε πρακτικά, αρνηθήκαμε το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους ότι αυτό δεν θα το κάνετε. Διότι αν το κάνετε αυτό, θα πεθάνετε. Δεν τους είπε θα σας σκοτώσω ή θα σας εξορίσω. Αυτό που θα κάνετε είναι θανατηφόρο. Και το έκανα. Τώρα λοιπόν πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να θεραπεύσει αυτό. Και γι' αυτό από την υπερβάλλουσα του αγαθότητα ο Θεός, αν και έγινε παράδειγμα τρόπο μετανοίας και βιώματος, ο ίδιος εδώ, όταν λέγει μόνος του, τι σε λέξει με περί αμαρτίας, εκατέβη χαμηλότερα και μας χάρισε την μετάνοια. Και έτσι λοιπόν δια της μετανοίας, πον το απόλυτο μας πλέον εργαλείων, μπορούμε να αποθεραπεύσουμε τα λάθη μας. Επειδή η διαστρεμμένη διάθεση, η διαφθαρμένη προσωπικότητα μας, μας έκαμε θύμα της επιρροής και επιδρά πάνω μας το περιβάλλον και μαζί με τα υπόλοιπα κακά που δημιουργήσαμε στον εαυτό μας, βία παρασυρώμεθα στην αντίθετη πλευρά. Και δεν βρισκόμεθα ποτέ πυθύνοι στο Θείον θέλημα. Γι' αυτό χρειάζεται τώρα η προσπάθεια, αδελφοί μου. Λοιπόν, αν μας ερωτήσει κανείς ποιο είναι το καθήκον του ανθρώπου εδώ στην γη, στην κοιλάδα του Κολαθμόνος ή στην εξορία εδώ που είναι, θα πούμε μονολεκτικά η μετάνοια. Τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα που κάνει ο άνθρωπος ή κινήσεις είναι για τη βιολογική του υπόσταση. Και αυτό μέχρι τον τάφο. Επειδή δεν μένει ο άνθρωπος εδώ, εδώ είναι ο θάνατος. Εδώ είναι μια εξορία, καταλάβατε, για εκτίονται στην ποινή μας, στην εξορία της φυλακής, για να αποδείξουμε εδώ την μετάνοια μας, ούτως ώστε να μας δεχθεί, να μας υποδεχθεί στην ώρα του θανάτου. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγο εις πιστός, επί πολλός σε καταστήσω. Εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Άρα λοιπόν, όπως είπα και πριν, το κέντρο του ανθρωπίνου προορισμού στην παρούσα ζωή είναι μόνο η μετάνοια. Τα άλλα όλα είναι βλακεία. Είτε στον κύβο, είτε στο τετράγωνο. Η βιολογική υπόσταση που τρέχει σήμερα, ειδικά ο σημερινός άνθρωπος, αγχώνεται, πνίγεται, χάνεται, κόβονται ύπνοι του για να κερδίσει ένα πιάτο φαΐ, ένα πατσαβούρι να τυλιχθεί μέσα και ένα δωμάτιο να κοιμηθεί. Αυτή είναι η παγκόσμιος κατάκτησης. Πέστε μου, μπόρεσε κανείς από την παγκόσμια ιστορία και οι μεγαλύτεροι κατακτητές να πάρουν παραπάνω από αυτά τα τρία? Να σας πω κάτι έτσι στο φεδρό. Με πλησίασαν Αμερικάνοι
και ήθελαν δήθεν να ακούσουν κάτι υψηλότερο υπό την έννοια της φιλοσοφίας και των ιδεολογιών. Εγώ επειδή ήξερα το νόημα, τους λέω να τους φέρω μέσα. Λέω, εσείς είστε μακάριοι, έχετε μεγάλον άρχοντα, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, και αυτός πόσα θα τρώει που είναι πλούσιος, όχι σαν εμάς τους φτωχούς. Όχι, πάτερ, λέει, ένα πιάτο τρώει. Περίεργο πράγμα, για να του δίνετε πολλά. Δεν μπορεί, πάτερ, όχι, ένα πιάτο τρώει. Καλά φορέματα, τουλάχιστον, όλες οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες του φέρνουν, λέει, πάτερ, αλλά μόνο ένα κουστούμι φοράει. Για τουλάχιστον δωμάτια δεν θα έχει πολλά. Στον πύργο της Βαβέλ κατοικεί. Πάτερ, σε ένα μόνο δωμάτιο κάθεται και 100 τον φυλάνε γιατί τρέμει να βγει από όξο μόνος του. Και τους ανάγκασα να καταλάβουν την ματαιότητα του ανθρώπου. Ότι ποια είναι. Να, και οι μεγαλύτεροι κατακτητές της γης. Εδώ είναι. Λοιπόν, γιατί πλανούμεθα, αδελφοί μου. Βέβαια, η βιολογική υπόσταση του κοινωνικού βίου έχει περισσότερες μέρημνες παρά τους μοναχούς στον κοινωνικό τομέα, χάρη του οικογενειακού, όπως είπα, συστήματος. Αλλά πάλι, μην ξεχνάτε ότι την πρόνοια που είναι του ανθρώπου και πάση συχτήσεως, την έχει ο Θεός. Χωρίς εμού δεν είστε ποιήν ουδέν. Και μας δίνει την δύναμη της πίστεως. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Δια της πίστεως είναι εκείνο που προκαλούμε την επέμβαση του Θεού στις δύσκολες στιγμές. Και μας προνοεί αυτός που δεν μας εγκαταλειμβάνει. Και πόσες φορές μας σκόπτει για την απερισκεψία μας και μας λέει, για δεν κοιτάξετε τα πουλιά. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθήκες έχουν. Και ο Θεός τα προνοεί. Δεν θα προνοεί σε εσάς το κατοικό να γεωμείωση. Και λέει παρακάτω ακόμα ένα περισσότερο σκοπτικό. Για αυτούς οι οποίοι από απληστία τρέχουν να μαζέψουν πολλά. Και λέει, πλούσιος δυσκόλως εισελεύσεται. Αν περάσει το καραβόσκινο από μέσα στην βελόνα της γραφής, θα μπορέσει και πλούσιος να εισέρθει στη βασιλεία του Θεού. Εννοώντας όχι την λέξη μόνο πλούσιος, διότι υπάρχουν πλούσιοι οι οποίοι έφτασαν στον αγιασμό, κάνοντας χρήση σωστή και ακεραία του πλουτισμού τους. Αλλά εννοεί την πλεονεξία της ανθρωπίνης απερισκεψίας, χάρη της οποίας δεν του μένει χρόνο να σκεφτεί ποιος είναι και ποιος είναι ο προορισμός του εδώ. Και νύχτα μέρα μάχεται να μαζέψει, να συγκεντρώσει. Πράγμα που δεν υπάρχει ούτε στα ζώα αυτό. Πράγματι άνθρωπος εν τιμιών ουσινίκηκε. Παρεσυνευλήθη τη χτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αλλά τα ξεπεράσαμε. Γιατί εμείς βλέπουμε ότι όταν απολύσουμε τα ζώα, το κοπάδι να βοσκήσει. Ναι, είναι γεγονός ότι μπαίνουν μπροστά τα μεγαλύτερα. Αλλά μόλις χορτάσουν, κάνουν πίσω και δεν εμποδίζουν και τα υπόλοιπα να φάνε. Ο άνθρωπος όμως θέλει να μαζέψει και να κλείσει στις αποθήκες των πλούτων και να βλέπει τους άλλους να πεθαίνουν και να το θεωρεί θρίαμβο ότι αυτός μεν έχει πολλά. Δεν έπρεπε να τα πω τούτα, διότι είναι τόσο γνωστά, αλλά είναι για να ταράξω λίγο την απροσεξία μας, τον νησταγμό μας. Γιατί πέραν των όρων τούτων όσων είπαμε, υπάρχει και η έρευνα της εσχατολογίας, το ότι και αυτά μας τα είπε η Θεία Χάρης. Όπως παλαιότερα, όταν ο Θεός κατασκεύασε τους ανθρώπους και τους έδειξε τον τρόπο πώς να ζουν τις δικές τους περιόδους, δεν εφύλαξαν τους φυσικούς νόμους. Παραβίασαν τους φυσικούς νόμους και αναγκάστηκε ο Θεός να τους διακόψει τη ζωή. Ειδώντες η ιή του Θεού τα σιγατέρα των ανθρώπων ότι καλέησιν, έλαβον από πασόν ον εξελέξαντο. Και μετά τούτο εγεννώντο οι γίγαντες οι ονομαστοί. Υιούς του Θεού και αγγέλους εδώ δεν εννοεί κυριολεκτικά. Η ιή των ανθρώπων ήταν του Κάιν η απόγονη και η ιή του Θεού ήταν του
του Σιθ. Κατάλαβες, το ευγενή, της ευγενούς μορφής των τέκνων του Αδάμ, που πίστευα στον Θεό, καλά αυτοί. Τους απαγορευόταν αυτή η μίξης, αλλά όμως τα παραβίασαν. Και έκαναν αυτό το πράγμα χάρη της Σιδωνής. Και μετά γεννούνταν, αντί να γεννηθούν φυσιολογικοί άνθρωποι, γεννούνταν υπερφύσινοι. Και αυτοί οι γίγαντες, οι υπερφύσινοι, δεν ζούσαν πλέον σαν άνθρωποι, αλλά σαν τέρατα, σαν χτίνη, σαν θηρία. Και αναγκάστηκε ο Θεός και είπε την φράση αυτή. Ουμή καταμείνει το πνεύμα που είναι της ανθρώπης τούτης, και ότι είναι αυτού σάρκας. Και έφερε τον κατακλυσμό και του σάρωσε και κράτησε σπέρμα έναν ευσεβή άνθρωπο. Κάτι τέτοιον μας έχουν χαράξει οι πατέρες και οι αποκάλυψεις ότι θα συμβεί και στις ημέρες μας. Επειδή ακριβώς και σήμερα ο άνθρωπος παραβίασε τους φυσικούς κανόνας που εχάραξε ο Θεός με τη δική του βλακεία ως ευφυΐαν δήθεν. Και αυτό έγινε αιτία να αποσπάσει τον άνθρωπο από την πίστη, από το ήθος, από την προσωπικότητα. Και τώρα αισθανόμεθα να επαλαμβάνει τα ίδια ο Θεός. Ο μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης σήμερα. Διότι είναι αυτούς όχι μόνο σάρκας, αλλά και δαίμονες. Και έτσι λοιπόν προαισθανόμεθα την επέμβαση της Θείας Δικαιοσύνης. Τούτο δεν μας απειλεί εμάς, ούτε μας διδάσκει τίποτε. Εμείς είμαστε χριστιανοί εκ προγόνων. Και γίναμε χριστιανοί γιατί το θέλουμε. Επειδή ο χριστιανισμός είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι η ζωή, το κάναμε εκ ουσίως, όχι από φόβων και απειλή. Γι' αυτό και δώσαμε εκατομμύρια μάρτυρες υπέρ της αληθείας αυτής. Και τώρα πάλι μέσα στα περιθώρια της ασθενείας μας και εμείς ομολογούμε σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων μας ότι και εμείς θα μείνουμε πιστοί και αν χρειαστεί και το μαρτύριο δεν θα το αρνηθούμε. Δεν θα γίνουμε προδότες. Θα κρατήσουμε την παράδοση μας για να επιτύχουμε τις θείες επαγγελίες. Γι' αυτό αδελφοί μου τούτο σας το επισημαίνουμε επειδή εμείς σαν μοναχοί ασχολούμεθα με το περιθώριο της γραφής εντός της οποίας υπάρχει και η εσχατολογία. Τα σημεία των καιρών μαρτύρουν ότι εξέλιπε ο χρόνος πλέον και ένα ακριβώς μονολεκτικό να αναφέρει η Αποκάλυψη. Παρέστη άγγελος Κυρίου όταν ο Θεός αποφάσισε ύψωσε την χείρα αυτού λέει και όμως εν το ζόντι και είπε χρόνο σου και τι έστε. Ευρισκόμεθα σε αυτό το περιθώριο. Ό,τι θα επέμβει ο Θεός για να αναχαιτήσει την ανθρώπινη αυθάδεια και αποστασία. Και γι' αυτό πρέπει να σφίξουμε λίγο παραπάνω τη μέση μας εμείς οι πιστοί. Γιατί και εμείς αμελήσαμε. Είναι γεγονός. Εσείς κατοικείτε στην κοινωνία και βλέπετε είναι η ζωή σημερινή η παράδοση στον προγόνο μας. Δεν είναι. Το ξέρετε το σούγελα. Ναι, αλλά δεν θα μεταβληθούν ποτέ οι θείες αποφάσεις. Αμεταμέλλητα τα θεία χαρίσματα. Δεν κάνει λάθος ο Θεός. Ούτε η μακροθυμία του Θεού σημαίνει αδυναμία. Έχει βάλει στις τάξεις της αγαθότητος του και την ανεκτικότητα που τη λέμε μακροθυμία. Όταν όμως η ανεκτικότητα εξαντληθεί και ο άνθρωπος όχι μόνο δεν ωφελείται αλλά προάγεται περισσότερο στην καταστροφή, τότε κατά ανάγκη θα επέμβει η δικαιοσύνη του Θεού. Και τότε βέβαια τα πράγματα είναι τρομακτικά. Αλλά πάλι είπα, για εμάς τους πιστούς δεν λέει τίποτε τούτο. Το ζήν Χριστός το αποθανήν κέρδος. Ημάωγαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Ούκ εχόμενο δε μένουσαν πόλη. Την μέλουσαν επιζητούμε. Εμείς είδαμε τον Χριστό μας, το κέντρο της αγάπης μας. Μας πλησίασε. Τον είδαμε αυτόν προσωπικά. Τον είδαμε κατ' ενέργεια στα εκατομμύρια των ηρώων που είναι οι περισσότεροι οι προγονοί μας. Τα εκατομμύρια των προγόνων μας, είτε στη μαρτυρική, είτε στην ομολογιακή, είτε στην οσιοκή, διότι τους απέδειξαν ότι αφόρασαν τον Θεό, έγιναν θεοειδείς, κατέκτησαν πλήρως τις θείες επαγγελίες
και μας επιβεβαιώνουν και τότε και σήμερα ότι είμαι θα συνεχιστεί αυτή τη ιερά κληρονομιά. Αυτό εύχομαι στην αγάπη σας με νέες αποφάσεις επί τη εορτή της κενώσεως του Θεολόγου που είδαμε την αγάπη του πώς είναι, που κατεδέχθη να γίνει μωράκι και δεν είχε τόπον γι' αυτόν. Με στην πάχνη τον έβαλαν. Τα ξενοδοχεία και τα μεγάλα κτίρια υπήρχαν, αλλά ήταν για τους κρατούντας, για τους απατεώνες. Για τον Θεό που ήρθε δεν είχε τόπον. Ευρέθηκε η Φάτρια να το φιλοξενήσει. Για τη δική μας τη σωτηρία, αδελφή μου. Λοιπόν, με ζήλων και θέρμην, με γενναία απόφαση, ξεκινούμε τώρα για της περιεκτικής μετανοίας, να βρεθούμε ανευάρεστοι στο Θεό, να επιτύχουμε δεστίας επαγγελίες, καθώς μας τάζει ο Κύριος μας, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και όλων μας των Αγίων. Αμήν. Είναι ένα κενή λαμβριώτες, γρίζα μας. Είσαι κατάλα τα πριν. Η χάρις της γεννήσεως του Κυρίου μας και ίσως το έτος να μας δώσει δύναμη ώστε να τελειώσουμε τα καθήκοντα και να τελειώνουν. Thank you.